γιαγιάκα μου, κι εγώ σε λατρεύω. Όχι, δεν μπορείς να μιλήσεις αυτή τη στιγμή με τα παιδιά. Καλά, καλά, καλά. Εντάξει, μίλα τους. Τι κάνεις εκεί? Η γιαγιά μιλάει με τα μωρά. Καλά, ας τον τρελό στην τρέλα του. Κλείσε το τηλέφωνο και έλα, πως έχω τρομερά νέα. Όχι, γιαγιά μου, ηρέμησε. Δεν είναι ιδιοφύειες τα μωρά. Ο Διονύσης μιλούσε. Ναι, κι εγώ σ' αγαπώ. Πολύ. Μουα, μουα, μουα. Άντε, γεια. Ποια είναι τα τρομερά νέα? Τι είναι αυτό που δεν είχα και έχουν όλοι οι επιτυχημένοι άνθρωποι στον κόσμο? Η επιτυχία. Αυτό. Διονύση, μην μου πεις ότι έγραψες την ιστορία της ζωής σου. Σύνελθε. Ποιος νομίζεις ότι είσαι, η Νόνικα Γαλινέα? Αυτό είναι ένα καινούριο θεατρικό έργο. Το έχει γράψει ένας φίλος μου και είναι καταπληκτικό. Τι μου λες? Ναι. Θα το δώσω στον Άρη, θα το διαβάσει, θα ενθουσιαστεί, θα το ανεβάσει, θα γίνω συνεταίρος του και θα πλουτίσω. Θα αλλάξει επιτέλους η ζωή μου. Διονυσάκο μου, δεν είσαι ικανοποιημένος από τη ζωή σου? Φυσικά και είμαι. Φυσικά και είμαι. Γιατί να μην είμαι, ικανοποιημένος που ζω μέσα στη φτώχεια και τη μιζέρια. Καλημέρα. Καλημέρα, αγάπη μου. Άρη, θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Θέλω να μου δώσεις πάρα πολύ προσοχή, αν και ξέρω ότι πάντα μετράς τη γνώμη μου. Α, μια και το θυμήθηκα. Γυάλισες τις μπότες μου που σου είπα χθες? Ασφαλώς. Άρη, ανακάλυψα ένα καταπληκτικό θεατρικό έργο και σκέφτηκα να το πουλήσω. Να το πουλήσεις? Άμα λέω να το πουλήσω, εννοώ να το παραχωρήσω στις επιχειρήσεις σου, ναι. Με αντάλλαγμα να γίνω συνεταίρος σου. Τι πράγμα? Όταν λέω συνεταίρος σου, εννοώ συνεργάτης. Διευθυντής παραγωγής. Βοηθός. Εντάξει, θα ψήνω τους καφέδες. Διονύση μου, στην ουσία είμαστε συνεταίροι. Κατά ποια έννοια και δεν το έχω καταλάβει? Εγώ διευθύνω την επιχείρηση, ενώ εσύ διευθύνεις εδώ, το σπίτι. Εγώ είμαι πολύ πετυχημένος σε αυτό που κάνω και εσύ με τη σειρά σου είσαι πετυχημένος εδώ. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα πρέπει να χαλάσουμε μια τόσο επιτυχημένη συνεργασία. Σωστά. Γιατί να χαλάσουμε μια τόσο επιτυχημένη συνεργασία? Δεν υπάρχει λόγος. Σε ευχαριστώ, Άρη. Κι εγώ. Ωρα καλή, Άρη. Την πάτησα, ε? Κανονικότατα. Δεν βαριές. Τζάμπα κόπος. Έτσι κι αλλιώς εκείνη θα με βλέπει πάντα σαν υπηρέτη. Εκείνη? Ποια εκείνη? Καμία. Δεν το πιστεύω. Μη μου πεις ότι τα κάνεις όλα αυτά για να εντυπωσιάσεις μια γυναίκα. Ίσως. Πιθανόν. Περίπου. Δεν το πιστεύω, αγοράκι μου. Είσαι ερωτευμένος. Ίσως πιθανόν περίπου. Κόλλησε βελόνα. Όχι, απλώς κάνω όνειρα. Δεν βαριές. Εκείνη δεν πρόκειται να με προσέξει ποτέ. Όχι, μην μου πεις ότι στέλνεις ακόμα γράμματα στη Βίκυ Καγιά. Όχι, όχι, η Βίκυ Καγιά είναι πλέον παρελθόν. 3 χρόνια κράτησε η σχέση μας. Μόνο που εκείνη δεν το ήξερε. Όχι, αυτό δεν είναι φαντασίωση. Είναι κάτι βαθύ, αληθινό. Νομίζω ότι είναι ο έρωτας της ζωής μου. Και δεν μου λες, της έχεις μιλήσει, της έχεις πει πως νιώθεις για εκείνη? Όχι, βέβαια, τρελήσε. Να της το πεις. Ποια γυναίκα δεν θα ένιωθε κολακευμένη να είναι η γυναίκα της ζωής σου? Πολλές, αλλά δεν θα το κάνω θέμα. Και δεν μου λες, αυτή το ξέρει, το έχει καταλάβει? Πού να το καταλάβει, το βόηδι. Και πώς είναι η σχέση σας, πώς σου φέρετε? Βρε άχρηστε, τι έγινε αυτός ο καφές, κόκαλα έχει? Εδώ και μισή ώρα συζήτησε καφέ πάλι, κομπροσκυλιάζεις? Είχαμε μια κουβέντα με τη Μέρη. Τότε δεν μιλάμε για κουβέντα. Μιλάμε για διάσκεψη κορυφής. Φαντάζομαι θα λύσετε το μεσανατολικό, ε. Τελείωνε. Φτιάξε καφέ και φέρτον μου μια ζάχαρη μπόλικο γάλα. Γάλα δεν έχουμε. Να τσακίσεις να φέρεις. Προτιμώ να σου δώσω μια καρδάρα να αυτοαρμεχτείς. Συγγνώμη, το βρίσκεις αστείο αυτό? Όχι βέβαια. Απλώς γελάω με το προγούλι του που πάει και έρχεται όταν μιλάει. Καλή.
Αυτή σε φλερτάρει φατσαφόρα. Σμαράγδα μου, να σου δώσω μία συμβουλή. Όχι. Όχι, εγώ θα στη δώσω. Αν θέλεις να έχεις μια μακρόχρονη σχέση με έναν άντρα, όχι βέβαια με το δικό μου, θα πρέπει να ακούσεις μια συμβουλή από τη φιλενάδα σου. Ποια φιλενάδα μου? Εμένα. Άκου εδώ, Νταντά. Γιατί έχεις παραπάρει θάρρος. Μπορεί να κατάπιω το γεγονός ότι μου άρπαξε τον άνθρωπό μου και ότι αυτή τη στιγμή περιμένεις τα μωρά που θα έπρεπε να είναι δικά μου μωρά. Σμαράγδα. Τα μωρά μου, τα μωρούλια μου, σαν δικά μου μωρά δεν νιώθω. Κακώς. Γιατί τα δικά σου τα έχουν και ουρά. Συνειδητοποιείς ότι μιλάς στη γυναίκα μου? Φυσικά. Απλά δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι στεκόσουν πίσω μου. Λοιπόν, έχει πάει πολύ μακριά η βαλίτσα με αυτήν την ιστορία. Ποια βαλίτσα, ποια ιστορία, τι εννοείς? Σμαράγδα, ειλικρινά έχω βαρεθεί. Γι' αυτό ένα έχω να σου πω. Ή θα γίνεις φίλη με τη γυναίκα μου, ή δεν έχεις πια θέση μέσα στο σπίτι μου. Διαλύω την εταιρεία μας και τέλος. Όχι, Άρη μου. Εγώ αστειευόμουν. Φίλες είμαστε. Όπως ήμουν και με την πρώτη σου γυναίκα, την Ξένια. Ρένα. Τη Ρένα! Τη Ρένα! Λατρεύω τη μυρωδιά μούχλας που αφήνει στο πέρασμά της. Δεν σε πιστεύω. Ποιος είσαι, ο Δόκτωρ Τζέκιλ και ο Μίστερ Χάιντ Πάρκ? Σκέτο Χάιντ. Καλά, εκεί θα κολλήσουμε τώρα. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια που έφτιανε στον καφέ της, που άλλαζε με κόλλα το κραγιόν της, που τη φώναζε τρελή Αγελάδα, όλα αυτά τα χρόνια τη φλέρταρες. Τι δεν τα πήγα καλά? Αχ, παιδάκι μου, γιατί δεν τη λες καθαρά και εξάστερα τι νιώθεις για εκείνη? Αποκλείεται, αδύνατον. Πρέπει πρώτα να αποκτήσω μια επιτυχημένη καριέρα. Ένα σταθερό εισόδημα. Ένα σπίτι. Ένα καλό αυτοκίνητο. Παναγία μου. Τι? Δεν θα το μάθει ποτέ. Είμαι κατεστραμμένος. Ξέρω τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε μαζί την παραγωγή σε αυτό εδώ το έργο. Σε ποιο θέατρο? Θα νοικιάσουμε. Ένα από τα θέατρα του Άρη, δευτερότητα. Αλήθεια λες? Θα κάνω τα πάντα για να σε βοηθήσω. Γιατί είσαι αδελφός μου και σε αγαπώ πολύ και θέλω να είσαι ευτυχισμένος. Σε ευχαριστώ, αδερφή μου. Αδελφέ μου, ανάμεσα στα αδέλφια δεν υπάρχουν ευχαριστώ. Μήπως θες με τρόπο να μου πεις κάτι άλλο? Όπως τι? Όπως ότι έχουν αυξηθεί οι καλεσμένοι στο πάρτι και θα πρέπει να μαγειρέψω για 75 άτομα. Ίσως, πιθανόν, περίπου. Για την ακρίβεια, οι καλεσμένοι έχουν γίνει 100. Εντάξει, συνεταίρε. Σύμφωνη. Σύμφωνη, συνεταιράκι μου. Κόλατο. Λοιπόν, Μέρη, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνεις είναι να διαβάσεις αυτό το έργο και να μου πεις τη γνώμη σου. Πω, είναι πολύ βαρύ. Να σου πω, αφού μου λες ότι είναι καλό, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μέρη, αφού θες να γίνεις παραγωγός, πρέπει να μάθεις να κάνεις και τη δουλειά του παραγωγού. Έχεις δίκιο, σωστά. Θα το δώσω στην Εβίτα να το διαβάσει. Τσάκι, άκου, τα έκανα θάλασσα με το γέρο σου και θέλω να με βοηθήσεις να ξανακερδίσω την ευνοιά του. Και γιατί να σε βοηθήσω? Γιατί θα σου δώσω 1000 ευρώ. Έγινε. Α, λοιπόν, Εβίτα με λένε, από το Ευρυδίκη. Α, ναι μωρέ. Όπα, για στάσου, εγώ δεν θέλω εσένα, εσύ είσαι η μικρή. Εγώ θέλω τη μεγάλη. Καταφωνή. Ναταλία! Ορίστε! Το πέτυχα! Μετά από τόσα χρόνια! Ξέρεις, Ναταλία μου, πάντα είχα ένα ιδιαίτερο δέσιμο μαζί σου. Σε είδα να μεγαλώνεις, να πηγαίνεις σχολείο, στο γάμο σου έκλεψε από συγκίνηση. Τουλάχιστον πέρασες καλά. Ένα θα σου πω. Δεν γύρισα μόνη μου στο σπίτι. Η Ναταλία δεν έχει παντρευτεί. Πού είναι το αγόρι? Πού είναι το αγόρι? Φώτη μου! Φώτη μου! Πάλι το πέτυχα. Τι έγινε? Ξέρεις, Φώτη μου, πάντα είχα ένα ιδιαίτερο δέσιμο μαζί σου. Σε είδα να μεγαλώνεις, να πηγαίνεις σχολείο, να παίζεις μπάλα, να παίρνεις τα πρώτα σου αυτοκινητάκια. Τι γίνεται, συνεταιράκο? Χάλια. Γιατί? Δεν μπορούμε να βρούμε πρωταγωνίστρια. Η Τζόις Εβίδη αρνήθηκε. Όχι μόνο αρνήθηκε, αλλά αρνήθηκε να άθιξε το τηλέφωνο. Και μάλιστα λέει ότι δεν έχει ακουστά το όνομά μου στην πιάτσα. Ποιον? Εμένα! Άκουσον. Που όταν πηγαίνει στη λαϊκή, οι μανάβιδες σε φωνάζουν με το μικρό στο όνομα. Για πρόσχετα λόγια, συνεταιράκο. Ψυχραιμία. Λοιπόν, έχω παρακολουθήσει ακριβώς τι κάνουν ο Άρης και η Σμαράγδα. Για να πετύχουμε, πρέπει να κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή? Θα χρησιμοποιήσουμε τα ονόματά τους. Μα αυτό είναι πλαστοπροσωπεία. Δεν μας ενδιαφέρει πώς λέγεται. Εσύ θα υποκριθείς ότι είσαι ο Άρης. Μπορείς να το κάνεις αυτό? Άνετα. Πολύ ωραία. Όμως έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Ναι, μόνο ένα. Δεν έχουμε λεφτά ούτε για να στείλουμε με ένα κούριερ το έργο στους ηθοποιούς. Πού θα βρούμε λεφτά? Μήπως... Α, όχι. Είπαμε, θα χρησιμοποιήσουμε τα ονόματά τους, αλλά δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω και το λογαριασμό του. Ναι, σωστά, αυτό είναι απάτη. Βέβαια, τώρα που το σκέφτηκα, το βρήκα. Θα χρησιμοποιήσω τον κοινό μας λογαριασμό. Ο Άρης μου έχει πει ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Σατανικό μυαλό. Σατανικό μυαλό. Πόσα έχει μέσα?
Τώρα που το σκέφτομαι, ούτε 50 ευρώ. Δεν μου αφήνει πολλά λεφτά γιατί δεν μου έχει εμπιστοσύνη. Δεν έχει και άδικο έτσι που ξοδεύεις. Καλά, μην μιλάς και εσύ έτσι, Φούτη. Ξέρουμε πολύ καλά όλοι ότι κρατάς την πρώτη σου δραχμή που κέρδισες με νύχια και με δόντια. Ναι, αλλά ήρθε η στιγμή να τη χρησιμοποιήσουμε. Με αυτήν θα πληρώσουμε το κούριερ. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα οικονομικά. Πάρ' τη θέση σου. Ποια θέση μου? Του Άρη, φυσικά. Α, ναι. Τέλειος. Παίρνω την Τζοή Ζεβίδη. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από τις παραγωγές Μπακόπουλου Πλαπούτα. Μάλιστα, τι θέλετε? Ο κύριος Μπακόπουλος έχει ένα καινούριο θεατρικό έργο και θα ήθελε να μιλήσει με την κυρία Τζόι Σεβίδη. Αμέσως, τη φωνάζω. Τσακίστηκε να τη φωνάξει, είδες πόσο απλό ήτανε. Σμαράγδα μου, είσαι πανέξυπνη. Σου έμοιαζα, Άρη μου, σου έμοιαζα. Αχ, θα ήμασταν υπέροχο ζευγάρι, αλλά δεν πιάνω μία μπροστά στην κουκλάρα που πήγες και παντρεύτηκες. Τι να κάνω, Σμαράγδα μου, στραβώθηκα. Σου τη σκάσαμε! Το ξέραμε ότι θα έρθεις! Σου το είπα, δεν θα του φανεί αστείο. Μου το πες. Εμένα να με συγχωρείτε, αλλά έχω πάρα πολύ δουλειά. Ναι, ναι, και εγώ έχω πάρα πολύ δουλειά. Μισό λεπτό, έρχεται η κυρία Εύη. Δική της ιδέα ήτανε. Δική του ιδέα ήτανε. Να χαρώ εγώ ένα παραγωγό! Καλά, η Σμαράγδα θα πάθει την πλάκα της. Οι γυναίκες, παιδί μου, αγαπούνε τους δυναμικούς άντρες. Αυτούς που ξεχυλίζουνε με αυτοπεποίθηση και δυναμισμό. Τι είναι αυτή η μυρωδιά? Πέρασε ένα χέρι λούστρο τη σκηνή. Αυτό μην το πεις πουθενά. Ξέρεις, Μέρη, σκεφτόμουν ότι ο ρόλος αυτός είναι πολύ δυνατός, έχει πάρα πολύ βάθος. Μήπως χρειαζόταν μια ηθοποιός με μεγαλύτερη πείρα? Υπάρχει μεγαλύτερο όνομα από την Νίνα Δέλιου? Ξεχνάς αυτή την τρομερή επιτυχία που είχε κάνει στη Σαπουνόπερα για μια θέση στο Νίσκιο? Ναι, αλλά αυτή η Σαπουνόπερα κόπηκε πριν από 10 χρόνια. Τι έχει κάνει από τότε η Νίνα Δέλιου? Τι έχει κάνει από τότε η Νίνα Δέλιου? Με ρωτάς τι έχει κάνει από τότε Νίνα Δέλιου? Ναι, τι έχει κάνει από τότε Νίνα Δέλιου? Τι έχει κάνει από τότε Νίνα Δέλιου? Τι έχει κάνει από τότε Νίνα Δέλιου? Αυτό. Γεια σας, αγαπές. Νίνα μου, Νίνα μου. Sorry που άργησα, αλλά ήμουν σε ένα γεύμα. Επαγγελματικό. Θα σε γελάσω, εγώ στη Λάντζα ήμουνα. Να σου συστήσω τον παραγωγό μας. Διονύσης Χατζή Μιχαήλ. Χαίρομαι πολύ. Γνωστή φυσιογνωμία, κάπου σας ξέρω εσάς. Βέβαια, είναι χρόνια στη show business. Όχι καλέ, από τη Λαϊκή της Κηφισιάς, τις Αγκινάρες. Νίνα μου, πώς φάνηκε το κείμενο? Σιγά μην το διάβασα, καλέ, είναι πολύ βαρύ. Ωραία, πάμε μια προβούλα. Δώσ' μου 5 και θα μπω στο ρόλο, φέρ' την κουμούτσα. Καλέ, πώς θα μπει στο ρόλο? Πώς θα κάνει τον 24χρονο Ενζενή? Κανένα δεν θα πείσει. Μη στεναχωριέσαι, όλοι θα το χάψουνε. Δεν έχουμε λεφτά για πολλά φώτα. Με χαμηλό φωτισμό είμαι σίγουρη ότι θα πείσει για 10χρονη. Έχει και γούστο, λέει, να κάνουμε καμιά μεγάλη επιτυχία με την παράσταση και να καρποθεί τη δόξα ο Άρης και η Σμαράγδα. Το φαντάζεσαι? Να κάνουμε εμείς τη μεγαλύτερη επιτυχία που έγινε ποτέ στις επιχειρήσεις Μπακόπουλου Πλαπούτα. Συγγνώμη, ο κύριος Μπακόπουλος. Τον γνωρίζετε? Όχι. Ναι, ναι, ο κύριος Μακόπουλος και εγώ η κυρία Πλαβούτα. Αυτό είναι για σας. Α, ευχαριστώ. Τι είναι, τι είναι? Ειδοποιητήριο προς τις επιχειρήσεις Μπακόπουλου Πλαπούτα θεατρικές παραγωγές ΕΠΕ. Αχ, συγκινήθηκα. Περίμενε, θα κλάψεις κιόλας. Σας ειδοποιούμε ότι η εταιρεία σας παραβίασε τους κάτω θυαστικούς κώδικες. Μπλα, μπλα, σύνολο πρόστιμο 75.000 ευρώ. Με δύο κουβέντες. Τι σημαίνει αυτό? Με δύο κουβέντες. Μπαίνουμε φυλακή. Φέρε μου αμέσως τα ρούχα μου από το καθαριστήριο. Βάλε βενζίνη στο αυτοκίνητο και φέρε μου και δύο δεκαφεϊνέ καπουτσίνο. Βρε Διονύση, τι σου φταίει το παιδί και ξεσπάς πάνω του? Τίποτα. Απλώς απολαμβάνω τις τελευταίες μου στιγμές σαν θεατρικός παραγωγός. Λοιπόν, ας το δούμε
από την καλή του πλευρά. Ποια είναι η καλή του πλευρά? Υπάρχουν δύο κώδικες που δεν τους έχουμε παραβιάσει. Α, όχι. Λάθος έκανα. Πάει, πάει. Καταστράφηκα άλλος χερός. Όλες μου οι ελπίδες να εντυπωσιάσει τη Σμαράγδα γίνανε καπνός. Μα γιατί δεν τη λες πως αισθάνεσαι για εκείνη? Μπορεί και η Σμαράγδα να νιώθει κάτι πολύ βαθύ για σένα. Αποκλείεται. Αυτή είναι η αρχόντισσα και εγώ ο αλήτης. Γιατί το λες αυτό? Δεν ερωτεύονται μόνο οι άνθρωποι που βρίσκονται στην ίδια κοινωνική θέση. Σωστά. Εσένα, όταν σε ερωτεύτηκε ο Μπακόπουλος, ήσουν ακόμα η τεντά των παιδιών του. Ακριβώς. Ούτε μόρφωση είχες, ούτε κοινωνική θέση είχες, ούτε στον κύκλο του τέριαζες. Ναι, αλλά τέριαζα σε μίνι καυτές φούστες και αυτό ήταν ένα μεγάλο βαντάζ. Ναι, χαίρομαι πολύ. Με μίνι καυτές φούστες ξέρω κι εγώ. Διονύση, τι με ερωτεύτηκε μόνο για τις μίνι καυτές φούστες? Ναι, σωστά. Σε ερωτεύτηκε για τα βαθιά ντεκολτέ, τα μπλουζάκια. Όχι, βέβαια. Με ερωτεύτηκε γιατί το αποκάλυψα τι νιώθω για εκείνον. Του το αποκάλυπτες 4 φορές τη μέρα. Επί 2 ολόκληρα χρόνια. Μέχρι που μπάφιασε ο άνθρωπος. Ακριβώς. Να σου πω, μια και είσαι τόσο καλή στις αποκαλύψεις, δεν του αποκαλύπτεις επίσης ότι φουσκώσαμε το λογαριασμό της εταιρείας του με 75.000 ευρώ? Φυσικά και θα το πω. Μπράβο, βρε Μερούλα. Με μια μικρή λεπτομέρεια. Ναι. Θα ρίξω όλο το φταίξιμο πάνω σου. Μπράβο, βρε Μερούλα. Γιατί? Γιατί δεν χωράω πια στις παλιές μου μινι φούστες. Η αγάμενη. Την είδα, σταμάτα. Μίλα της, μίλα της. Τι να της πω? Πες σου, την αγαπάς. Άντε, άντε, άντε. Σ' αγαπώ. Τι? Τίποτα, τίποτα. Μέρη μου. Τι είναι? Είσαι τόσο όμορφη, Μέρη μου. Μ' αρέσει πολύ ο τρόπος που ντύνεσαι, Μέρη μου. Αχ, όχι, δεν μπορώ να το κάνω. Πρέπει να βρω έναν τρόπο να μην σε μισώ, γιατί αλλιώς ο Άρης θα με διώξει. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, ό,τι και να πεις, ό,τι και να κάνεις, πρέπει να σφίξω τα χείλη και να σου φέρουμε με σεβασμό και ευγένεια. Ό,τι και να πω. Ό,τι και να πεις. Ό,τι και να κάνω. Ό,τι και να κάνεις. Ακόμα και να έχεις κάθε δίκιο να γίνεις έξαλλη μαζί μου. Ακόμη και τότε. Ωραία, άκου λοιπόν. Ο Διονύσης και εγώ χρησιμοποίησαμε τα ονόματά σας για να κάνουμε μια δική μας παραγωγή σε ένα δικό μας έργο και η εταιρεία σας έφαγε πρόστιμο 75.000 ευρώ. Ηλίθεια! Ανεγκέφαλη, απατεώνισσα, θα σε σκοτάσω! Άχου, άχου τα μωρούλια μου! Άχου πως κλωτσάνε! Όπως θα σε κλωτσήσω κι εγώ όταν μείνουμε οι δυο μας! Επιτέλους, επιτέλους! Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω έτσι αγαπημένες! Μπράβο, Σμαράγδα μου! Είδες που τα κατάφερες! Αχ, μην αρχίσεις πάλι να φωνάζεις, γιατί είμαι και... Λοιπόν, άκου, άκου. Αν μας βοηθήσεις να ξεμπλέξουμε, θα πω στον Άρη ότι είσαι πάρα πολύ καλή μαζί μου, χωρίς να είσαι στην πραγματικότητα. Εγώ έχω μια καλύτερη ιδέα. Για πες την. Θα πω στον Άρη την απάτη που κάνετε και δεν θα ανησυχώ πια, γιατί θα ψάχνετε καράβι να φύγετε. Γιώργη, σε παρακαλώ, δεν θα το κάνεις αυτό. Θα το κάνω και το ξέρεις. Ετοιμαστείτε για λουτρό αίματος. Παιδάκι μου, λυπήσου τα γέννητα. Ας πρόσεχαν. Δεν μπορώ να το κάνω, Μέρη. Μα κακός ηθοποιός, θα το καταλάβει. Έλα, αγάπη μου, έχει με εμπιστοσύνη. Τον έχουν πείσει και χειρότερη ηθοποιοί. Δεν μπορώ. Θα γίνω ρεζίλ. Α, μπαμπά, εδώ είσαι. Τι συμβαίνει? Ήθελα να σου πω ότι... Τι έγινε, Φίβο? Ότι η Μέρη είναι στο σαλόνι και κλαίει. Νομίζω ότι χρειάζεται λίγη... λίγη... Παρηγοριά. Παρηγοριά. Α, κατάλαβα. Κοίτα, Φίβο. Η Μέρη... αυτή την εποχή είναι εξαιρετικά ευαίσθητη λόγω της εγκυμοσύνης της. Το πρόβλημα είναι καθαρά ορμονικό. Σε ευχαριστώ πάντως που μου το είπες. Αγάπη μου. Αγάπη μου, τι έχεις? Τίποτα. Α, είσαι σίγουρη? Κάποιος σε πείραξε. Πες μου ποιος σε πείραξε να το αμαλώσω. Κανείς. Μήπως σου έκαναν κάτι τα παιδιά και σε στεναχώρησαν? Μήπως σου είπε καμιά χοντράδα η Σμαράγδα? Τότε... Α, μήπως έκανα κάτι εγώ? Μα εγώ? Τι θα μπορούσα να έχω κάνει εγώ να σε στεναχωρέσω? Α, μήπως νιώθεις λίγο παραμελημένη? Αγάπη μου, με συγχωρείς. Με συγχωρείς, αλλά έχω αγχωθεί πάρα πολύ με αυτό το καινούργιο σύριαλ που ετοιμάζω. Με έχει απορροφήσει τελείως. Ναι, αλλά δεν μου δίνεις καμία σημασία. Συγγνώμη, μωρό μου. Συγγνώμη, αλλά... είναι και μονοκάμερο, είναι και έχω βάλει και μια άπειρη και νέα σκηνοθέτηδα και με έχει αγχώσει πάρα πολύ. Ο Μανουσάκης έτσι φέρεται στη γυναίκα του. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αλλά είναι και το ότι ψάχνω και για καινούριο σπίτι, γιατί τώρα με τα δίδυμα θα χρειαστούμε πιο πολύ χώρο. Για να είμαστε πιο άνετα, ε. Αλλά εγώ είμαι μόνη. Είμαι μόνη. Και αυτό με πληγώνει, με σκοτώνει. Αγάπη μου, νομίζω ότι θα έπρεπε να βγαίνεις πιο πολύ έξω, να ξεσκάς. Ίσως να έπρεπε να βρεις ένα χόμπι.
ή κάτι να κάνεις δικό σου τέλος πάντων. Δηλαδή, άμα κάνω κάτι δικό μου σε έναν δαζανό κλείσει. Όχι, και βέβαια όχι. Κάθε άλλο. Μάλιστα, αν μπορούσα να σε βοηθήσω να βρεις οτιδήποτε να κάνεις. Οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Τι έκανες! Του το είπε. Αχ, μωρέ, δεν είναι σωστό. Πήρε όλη την ευθύνη πάνω της. Είναι πραγματική αδερφή μου. Δεν με έμπλεξε εμένα. Διονύση! Με κάρφωσε η σπιούνα. Δεν με είδατε. Νίνα μου, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Κυρία Δέλιο, συγχαρητήρια. Είμαι φανατική θαυμάστριά σας. Ναι, το δίκιο σου. Σας βλέπω κάθε απόγευμα στη τηλεόραση. Έχω 10 χρόνια να κάνω τηλεόραση. Μου είναι τόσο ζωντανή η ανάμνησή σας. Νίνα μου, τι να σου πω, έσκησες. Το ξέρω, κρίμα ρε γαμώτο που δεν θα μείνω στη δεξίωση. Γιατί, έχεις να πας κάπου αλλού? Μετά τις 12 κάνω αρπαχτή σε ένα σκυλάδικο. Τα λέμε. Στο καλό, μαμά. Κυρία Ρίτσα μου, πώς σας φάνηκε η παράσταση? Αφού τη δω, θα σου πω. Σωστά, γιατί δεν πρέπει να κρίνουμε εκ των προτέρων. Αγάπη μου, πραγματικά μου άρεσε πολύ αυτή η περιπέτεια της παραγωγής. Μήπως θα έπρεπε να μπω κι εγώ στην εταιρεία να γίνουμε ντουέτο? Πες μου, δεν τα κατάφερα μια χαρά? Ναι, ναι, αν εξαιρέσει κανείς ότι παραλίγο όλη αυτή η ιστορία να μου κοστίσει 75.000 ευρώ, μια χαρά. Τέλος καλό, όλα καλά. Ναι. Ευτυχώς, γιατί ανέλαβα εγώ και τα ξέπλεξα όλα. Μα τι ντουέτο θα ήμασταν αν τα κάναμε και οι δύο μαντάρα. Μόνο που τον Διονύση δεν τον βλέπω και πολύ χαρούμενο. Διονυσάκι μου, γιατί κάθεσαι μόνος σου? Εσύ, ένας επιτυχημένος παραγωγός που έκανες μια παραστασάρα. Ναι. Νιώθω όμως ένα κενό. Κοίτα εκεί, η γυναίκα της ζωής σου σε απόσταση αναπνοής. Άντε, τι κάθεσαι με σταυρωμένα χέρια? Τι να κάνω, τι να κάνω? Φούρ στο ψητό! Δεν γίνεται, δεν μπορώ, ντρέπομαι. Θέλω να ανοίξει η γης να με καταπιεί. Διονύση, άκουσε την αδελφή σου. Δεν θέλω να περάσεις την υπόλοιπη ζωή σου μετανιώνοντας για κάτι που δεν έκανες. Το καταλαβαίνεις αυτό? Η ευκαιρία είναι δίπλα σου. Χράπωσέ την. Θα τη γραπώσω. Έτσι θέλω. Μαράγδα! Α, εδώ είσαι εσύ. Οφείλω να παραδεχτώ πως με ξάφνισες απόψε. Επιτέλους ασχολήθηκες με κάτι σημαντικότερο από το σπουγγάρισμα. Αλήθεια, ε. Όχι, κι εσύ ήσουν πιο... Όχι, ήσουν κάπως... Επαντρεύεσαι. 3, 2, 1, πάμε! Για πού είσαι? Έλα, φεύγουμε. Έρχομαι, έρχομαι.